όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος και αναγνωρίσει το σφάλμα του, κατέληξε ο γέροντας που διηγήθηκε την ιστορία, η χάρις του Θεού πληροφορεί και τους άλλους να γίνονται επί οικείς. Αν ακούγοντας την υψηλή πολιτεία των Αγίων κινηθείς από θείο ζήλο και επιθυμήσεις να τη μιμηθείς, βάλε αρχή και ζήτη από το Θεό να σε ενισχύσει, συμβουλεύει κάποιος πατήρ. Αν τελειώσεις το έργο που άρχισες, χρεώστε ευγνωμοσύνη σε εκείνον που σου εχάρισε τη δύναμη. Αν πάλι δεν τα καταφέρεις να τελειώσεις, αναγνώρισε την αδυναμία σου και ταπεινώσου. Θεώρησε τον εαυτό σου ανίκανο, φτωχό σε αρετή και ανυπόμονο. Κατάκρινε τον που άρχισε κάτι καλό και δεν κατόρθωσε να το τελειώσει. Έτσι, ταπεινωμένος, τουλάχιστον υπάρχει ελπίδα να σωθείς. Σε κάποια επίσκεψή του στα βουνά της Νητρίας, που ζούσαν χιλιάδες ερημίτες, οι προαιστώτες παρακάλεσαν τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο να πει λίγα λόγια ωφέλιμα στους αδελφούς. «Εγώ δεν έχω γίνει ακόμα μοναχός», τους είπε ο περίφημος ασκητής, «μα ο Θεός με αξίωσε να ειδώ και να συνομιλήσω με πραγματικούς μοναχούς». Οι αδελφοί τότε κάθισαν γύρω του και εκείνος άρχισε να τους διηγήθηκε τις αναμνήσεις του. «Πάρε πολλά χρόνια τώρα που, ενώ ήμουν κλεισμένος στο κελί μου, άρχισε να με βιάζει ο λογισμός να προχωρήσω πολύ βαθιά στην έρημο, να ειδώ τι υπάρχει εκεί. 5 ολόκληρα χρόνια αντιστεκόμουν, πιστεύοντας πως ήθελε έτσι ο διάβολος να με ρίξει σε καμιά παγίδα. Όταν αποείδα πως επέμεναν οι λογισμοί, αποφάσισα να ξεκινήσω. Βάδιζα πολλές μέρες, ούτε λογάριες απόσες, σε μέρη άγνωστα, σ' άγρια ερημιά, και μόνο αγρίμια και παράξενα πουλιά συναντούσα στο δρόμο μου. Έφτασα κάποτε σε μια μεγάλη λίμνη, που είχε στη μέση μια μικρή νησίδα. Μικρά και μεγάλα θηρία από την έρημο μαζεύονταν εκεί για να πιούν νερό. Κάθισα στις καλαμιές να εξαποστάσω, και ενώ παρατηρούσα τα ιδιότροπα εκείνα ζώα, είδα ανάμεσά τους δύο γυμνούς ανθρώπους. Τους πήρα για φαντάσματα και δίλιασα για μια στιγμή. Εκείνοι κατάλαβαν, φαίνεται, την αμηχανία μου και φώναξαν από μακριά. «Μη φοβάσαι, άνθρωποι σαν και σένα είμαστε κι εμείς». Ύστερα με πλησίασαν. Πήρα τότε θάρρος και τους ρώτησα ποιοι ήσαν και πώς βρεθήκανε εκεί. Μου είπαν πως ο ένας ήταν Αιγύπτιος και ο άλλος από τη Λιβύη. Πολλοί νέοι άφησαν τον κόσμο και έγιναν καλόγυροι σε ένα κοινόβιο. Πριν 40 χρόνια συμφώνησαν να σκητέψουν. Προχωρώντας όλο και πιο βαθιά στην έρημο, έφτασαν ως τη λίμνη και από τότε έμειναν εκεί. Με ρώτησαν και αυτοί με τη σειρά τους σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο κόσμος και αν το νερό του ποταμού φτάνει συχνά στην έρημο. Τους έδωσα τις πληροφορίες που ζητούσαν και ύστερα, θαυμάζοντας την υπομονή τους τόσα χρόνια σε τέτοια ερημιά, τους παρακάλεσα να με διδάξουν πώς μπορούσα κι εγώ να γίνω μοναχός. «Κόψε κάθε δεσμό με τον κόσμο», μου είπαν, «και θα το κατορθώσεις». «Μα εγώ είμαι άνθρωπος αδύνατος», τους αποκρίθηκα, «και δεν μπορώ να ζήσω όπως εσείς. Τότε μένε στο κελί σου και κλαίγε τις αμαρτίες σου». Η μοναξιά τους είχε δώσει κάποια αποτομία στην ομιλία. Στο πρόσωπό τους όμως ήταν αδιάχυτη γλυκύτητα και οσιότητα. «Πώς αντέχετε στις καιρικές μεταβολές?» τους ρώτησα πάλι. Μου είχε κάνει εντύπωση η γύμνια τους. «Ο Θεός που προνοεί για όλα του τα πλάσματα έκανε σε μας τούτη την οικονομία. Ούτε το χειμώνα κρυώναμε, ούτε η ζέστη του καλοκαιριού μας βλάπτει. Παρατήρησα τότε πως το σώμα τους ήταν προφυλαγμένο με τρίχες μεγάλες σαν προβιά. Τότε ταλάνισα τον εαυτό μου και είπα πως εγώ που έχω το κελί μου και το λίγο παξιμάδι μου κάθε μέρα και συντροφιά τόσων αδελφών δεν έχω γίνει ακόμη μοναχός». Πέρασε κάποτε από το λογισμό του μεγάλου Αντωνίου σε τίνος τάχα Αγίου Μέτρα να είχε φτάσει. Ο Θεός όμως που ήθελε να του ταπεινώσει το λογισμό του φανέρωσε μια νύχτα στο όνειρό του πως καλύτερός του ήταν ο Μπαλωματής που είχε ένα μικρό μάγαζο σε ένα παράμερο δρόμο της Αλεξανδρίας. Μόλις ξημέρωσε, ο Όσιος πήρε το ραβδάκι του και ξεκίνησε για την πόλη. Ήθελε να γνωρίσει από κοντά τον περίφημο Μπαλωματή και να ειδεί τις αρετές του. Με πολλή δυσκολία ανακάλυψε το μαγαζάκι του, μπήκε μέσα, κάθισε πλάι του στον πάγκο και άρχισε να τον ρωτά για τη ζωή του.
ο απλοϊκός άνθρωπος που δεν του πήγαινε ο νους ποιος μπορούσε να ήταν εκείνος ο γέρο καλόγερος που ήλθε τόσο ξαφνικά να τον εξετάσει, χωρίς να πάρει τα μάτια του από το παπούτσι που μπάλωνε, του αποκρίθηκε αργά αργά με ηρεμία: «Δεν ξέρω, αβά μου, να έχω κάνει ποτέ κανένα καλό. Κάθε πρωί σηκώνομαι, κάνω την προσευχή μου και αρχίζω τη δουλειά μου. Λέω όμως πρώτα στο λογισμό μου πως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη, από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο, θα σωθούν και μόνο εγώ θα καταδικαστώ για τις πολλές μου αμαρτίες. Και όταν το βράδυ πάω να πλαγιάσω, πάλι το ίδιο συλλογίζομαι». Όσιος σηκώθηκε με θαυμασμό, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του είπε με συγκίνηση: «Σύ, αδελφέ μου, σαν καλός έμπορος, κέρδισες τον πολύτιμο Μαργαρίτη άκοπα. Εγώ γέρασα στην έρημο, ίδρωσα και κόπιασα, μα δεν έφτασα την ταπεινοφροσύνη σου». «Το άνθος είναι απαρχή της καρποφορίας», γράφει ο Όσιος Εφραίμ, «και η υποταγή αρχή της ταπεινώσεως. Ο ταπεινόφρον είναι κατά κανόνα ευπηθής υποτακτικός, σέβεται μικρούς και μεγάλους και έχει επιοίκεια και καλοσύνη». Ένας ευλαβής μοναχός, όταν κάποιος του ζητούσε μια εξυπηρέτηση για να είναι πρόθυμος να τη δώσει, έλεγε στον εαυτό του: «Ο Κύριός σου σε διατάζει, κάνε αμέσως αυτό που ζητεί». Αν ερχόταν σε λίγο άλλος να τον επιφορτήσει με πιο δύσκολη δουλειά, ψιθύριζε: «Είναι ο αδελφός του Κυρίου σου, πρέπει να τον ακούσεις». Καμιά φορά συνέβαινε να τον προστάζει και ο μικρότερός του, τότε γινόταν πιο πρόθυμος. «Υπάκουσε γρήγορα στο γιο του Κυρίου σου, ταπεινέ», έλεγε στον εαυτό του. Έτσι εξυπηρετούσε όλους με πολύ ταπείνωση και έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. «Όποιος απόκτησε ταπεινοφροσύνη», γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής, «δεν έχει γλώσσα για να ελέγχει το πλησίον του, ούτε μάτια για να κοιτάζει τα ελαττώματά του, ούτε αυτιά για να ακούει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Ο ταπεινόφρον δεν έχει με κανένα διαφορές, προσέχει τον εαυτό του και κλαίει τις αμαρτίες του. Είναι ειρηνικός και τηρεί με ακρίβεια όλες τις θείες εντολές». Αλλού πάλι συμβουλεύει: «Συνήθισε τη γλώσσα σου, αδελφέ, να λέγει εύκολα συγχώρησον, και γρήγορα θα γεννηθεί στην καρδιά σου ταπεινοσύνη. Αγάπησε αυτή την αρετή και είναι ικανή να σε προφυλάξει από πολλές αμαρτίες». Γράφει ακόμη και τούτο το χαρακτηριστικό: «Αν κατορθώσεις να τρως μόνο μια φορά την εβδομάδα, μοναχέ, και να βασανίζεις το σώμα σου με υπερβολικές ασκήσεις, χωρίς ταπείνωση πάνε χαμένοι όλοι σου οι κόποι». Να τη γράφει για αυτή την αρετή και ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής: «Ταπεινοφροσύνη είναι αδιάκοπη προσευχή με πόνο και δάκρυα. Αυτή γυρεύει πάντοτε ενίσχυση από το Θεό και δεν αφήνει τον άνθρωπο να θαρέψει απερίσκεπτα στη δική του δύναμη και σοφία, ούτε να εξυψώνει τον εαυτό του και να τον θεωρεί καλύτερο από τους άλλους, γιατί όλα αυτά είναι αρρώστιες της ψυχής που αιτία τους έχουν την καταραμένη υπερηφάνεια». Όσιος Εφραίμος Σύρος, ο περίφημος διδάσκαλος του ασκητισμού, αποφάσισε κάποτε να αφήσει για λίγο την πολυπόφητη ησυχία του στην έρημο και να κατέβει στην πόλη. Είχε επιθυμία να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα που βρίσκονταν τότε στην Έδεσα, αλλά και να συναντηθεί με εκκλησιαστικούς άνδρες και να συζητήσει μαζί τους δογματικές αλήθειες. Ζούσε σε μια εποχή που η ορθή πίστη χτυπιόταν από όλες τις μεριές από φοβερές αιρέσεις. «Κύριε», προσευχήθηκε πρωτού ξεκινήσει, «στείλε μου μπροστά μου, καθώς θα περνώ την πύλη της πόλεως, έναν άνθρωπο που να με διδάξει». Μα τη στιγμή που έμπαινε στην πολυάνθρωπη Έδεσα, ο πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στο δρόμο του ήταν μια κοινή γυναίκα που στάθηκε και τον κοίταζε αδιάνθρωπα. Όσιος παραπονέθηκε στον Κύριο που παραχώρησε να βρει το αντίθετο από ό,τι είχε ζητήσει. Ύστερα γύρισε αυστηρό το βλέμμα του στη γυναίκα και της είπε απότομα, για να της προκαλέσει κάποια συστολή: «Απορώ πως δεν κοκκινίζεις από ντροπή που τολμάς με κοιτάζεις με τόση επιμονή». «Εγώ», το αποκρίθηκε εκείνη με τιμότητα, «κάνω αυτό που μου ταιριάζει. Από την πλευρά σου πλάστηκα, εσένα πρέπει να κοιτάζω. Του λόγου σου όμως που πλάστηκες από το χώμα,
καλά θα κάνεις να έχεις διαρκώς το βλέμμα σου ρηγμένο σε αυτό. Παίρνοντας τόσο σωστή απάντηση ο Μέγας Όσιος, ευχαρίστησε με ευγνωμοσύνη το Θεό. Πιο ωφέλιμη διδασκαλία από αυτή δεν του χρειαζόταν πλέον. Ο Όσιος Παχώμιος είχε συνήθεια μία ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα να συγκεντρώνει τους μοναχούς του κοινοβίου του και να τους διδάσκει το Λόγο του Θεού. Κάποτε, αντί να διδάξει ο ίδιος, πρόσταξε το Θεόδωρο, νέο ακόμη στην ηλικία και αρχάριο στη μοναχική ζωή, να μιλήσει στους αδελφούς. Ήθελε με αυτό να δοκιμάσει την υπακοή του. Ο καλός υποτακτικός, χωρίς αντιρρήσεις και ταπεινολογίες, έκανε ευθύς την προσταγή του ηγουμένου του. Σηκώθηκε και άρχισε να διδάσκει το Θείο Λόγο. Αυτό όμως δεν καλοφάνηκε στους γεροντότερους. Θύμωσαν και επιδεικτικά άφησαν τη συγκέντρωση και έφυγαν για τα κελιά τους. Σαν τέλειωσε η διδασκαλία, έστειλε ο Όσιος και τους κάλεσε να παρουσιαστούν μπροστά του. «Γιατί φύγατε από τη σύναξη?» τους ρώτησε αυστηρά. «Τι ήθελες να κάνω με αβά?» αποκρίθηκαν με αγανάκτηση εκείνοι, «αφού έβαλες ένα παιδί να διδάξει τους γέρους?» Όσιος Παχώμιος αναστέναξε βαθιά και δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια του. «Καλά λένε πως η υπερηφάνεια είναι ρίζα όλων των κακών και γκρεμίζει όλα τα καλά που χτίζει ο ταλέπορος άνθρωπος με τόσους σκόπους. Φεύγοντας από τη σύναξη δεν καταφρονήσατε άθλιοι το Θεόδωρο, αλλά το Πνεύμα το Άγιον που μιλούσε δι' αυτού. Δεν είδατε εμένα τον πνευματικό σας πατέρα και διδάσκαλο, με πόση προσοχή παρακολουθούσα, και σας βεβαιώνω πως πιο ωφέλιμη διδασκαλία δεν είχα ακούσει έως σήμερα». Λέγοντας αυτά, τους έδωσε αυστηρό επιτίμιο για να συντρίψει τον εγωισμό τους. Λένε για τον παραπάνω Όσιο πως η ταπεινοσύνη του ήταν άφθαστη. Δεχόταν συμβουλές και υποδείξεις με ευχαρίστηση και από τον πιο μικρό ακόμη. Μια μέρα έπλεκε ψαθί και ένα μικρό καλογερόπεδο του πήγε χόρτο. Κάθισε λίγο και τον παρατηρούσε πως έπλεκε. Ύστερα του είπε με αποδοκιμασία: «Δεν το κάνεις καλά, αβά, μη γυρίζεις έτσι το σιρίτι. Ο αβάς Θεόδωρος πλέκει καλύτερα». Όσιο σηκώθηκε τότε από τον πάγκο του και είπε στο παιδί με καλοσύνη: «Έλα κάθισε εδώ παιδί μου να μου δείξεις να το πλέκω καλύτερα». Το παιδί κάθισε με αφέλεια και έδειχνε στον Όσιο τον τρόπο που είχε μάθει να κάνει τη σειρά. Εκείνος γελούσε καλοκάγαθε με την απλότητά του. Προσκάλεσε κάποτε επισήμως στην Κωνσταντινούπολη τον Όσιο Αντώνιο, ο αυτοκράτορ Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Όσιος έπεσε σε μεγάλη συλλογή. Δεν ήξερε τι να αποφασίσει, να αρνηθεί στον αυτοκράτορα ή να θυσιάσει την αγαπημένη του ερημία. Τελικά σκέφτηκε να ρωτήσει τον μαθητή του, τον Παύλο τον Απλούν. «Τι λες, παππούλη?» έτσι τον έλεγε συνήθως, γιατί έγινε στα γεράματα του μοναχός. «Πρέπει να πάω στην Κωνσταντινούπολη». «Αν πας», το αποκρίθηκε εκείνος με την απλότητα που τον χαρακτήριζε, «θα είσαι Αντώνιος. Αν όμως αρνηθείς να πας, θα είσαι Μέγας Αντώνιος». Και ο Μέγας Πατήρ, ακολουθώντας ταπεινά την υπόδειξη του υποτακτικού του, αρνήθηκε να πάει. Ο αβάς Ολύμπιος φιλοξένησε μια ημέρα στο κελί του έναν ειδωλολάτρη ιερέα που είχε παραπλανηθεί στην έρημο. Ο ξένος θαύμασε τη σκληρή ζωή του ερημίτου και του είπε: «Ύστερα από τόσες θυσίες που κάνετε για την αγάπη του Θεού σας, σεις οι μοναχοί, φαντάζομαι πόσες αποκαλύψεις και τι μυστήρια θα σας δείχνει κάθε μέρα». «Όχι», αποκρίθηκε ο αβάς, «τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει». «Ω», έκανε έκπληκτος ο ιδωλολάτρης, «τότε θα θύνετε πονηρούς λογισμούς στην καρδιά σας που σας χωρίζουν από το Θεό, γι' αυτό δεν σας φανερώνει μυστήρια». Αργότερα φανέρωσε στους γέροντες ο αβάς Ολύμπιος τα λόγια του ξένου του και εκείνοι παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο. Όταν ήμουν νεότερος, διηγήτως στους αδελφούς ο αβάς Μακάριος, έπεσα κάποτε σε ακιδεία. Βγήκα λοιπόν από την καλύβα μου και περιπλανιόμουν άσκοπα στην έρημο για να διασκεδάσω τη θλίψη μου. Επιθυμούσα να βρω κάποιον άνθρωπο να μου υπεί δύο λόγια ωφέλιμα.
ξαφνικά είδα μπροστά μου ένα μικρό τσοπανόπουλο που έβοσκε πιο κάτω τις αγελάδες του. Μου ήρθε τότε στο λογισμό να το ρωτήσω: «Τι να κάνω, παιδί μου, που πεινώ?» «Και δεν τρως?» μου αποκρίθηκε, σηκώντας με αδιαφορία τους ώμους του. «Έφαγα, γιέ μου, μα ξαναπείνασα». «Φάγε πάλι», μου είπε. «Έφαγα και ξανάφαγα, ο δόλιος, μα πάλι πεινώ». «Μα βόηδη είσαι, αβά, που θες διαρκώς να μασουλίζεις», μου είπε ξεσπώντας ένα περιπεκτικό γέλιο. «Καλά σου λέει το παιδί», είπα στο λογισμό μου και γύρισα διδαγμένος στο κελί μου. Ένας σοφός γέροντας, στον οποίον πήγαιναν πολλοί για συμβουλές, συνήθιζε να λέγει: «Πόσο καλύτερα θα ήταν για μένα να διδάσκομαι παρά να κάνω το δάσκαλο στους άλλους». «Ποιο είναι το έργο του μοναχού?» ρώτησε μια μέρα το νεαρό υποτακτικό του Όσιος Μακάριος. «Συ ρωτάς εμένα, αβά?» είπε τροπαλά ο νέος. «Γιατί όχι?» αποκρίθηκε Όσιος. «Μυαλό έχεις να σκεφτείς». «Νομίζω πως ο μοναχός δεν έχει άλλο έργο ανώτερο από το να βιάζει διαρκώς τον εαυτό του να κάνει το καλό», είπε τότε ο υποτακτικός. Ο γέροντας συμφώνησε πως ήταν πολύ ορθή η απάντησή του. «Τι είναι ταπείνωση, Σαββά?» ρώτησαν κάποιον γέροντα οι αδελφοί της Κίτης. «Ταπείνωσης, παιδιά μου», αποκρίθηκε εκείνος, «είναι να σου φταίξει ο άλλος και εσύ να τον συγχωρέσεις, παρευτείς, χωρίς να περιμένεις να σου ζητήσει συγγνώμη. Πιο σύντομο δρόμο για τον ουρανό από την ταπεινοσύνη δεν μπορείς να βρεις», έλεγε άλλος πατήρ. Δύο επίσκοποι σε γειτονικές επαρχίες, ο ένας πλούσιος και ισχυρός, ο άλλος φτωχός και ταπεινός, παρεξηγήθηκαν κάποτε για σήμαντη αφορμή. Από τότε ζητούσε ο πλούσιος ευκαιρία να εκδικηθεί το φτωχό. Εκείνος όμως δεν φοβήθηκε και έλεγε συχνά στους κληρικούς του: «Κάνετε υπομονή, αδελφοί, εμείς θα νικήσουμε στο τέλος». Σε ένα μεγάλο πανηγύρι που ο πλούσιος επίσκοπος με πομπή ατέλειωτη λιτάνευε την εικόνα του Αγίου που γιόρταζε, ο γείτονάς του πήρε όλους τους κληρικούς του και πήγε στην επαρχία του. «Θα κάνετε ό,τι κάνω εγώ», τους είχε πει, «και σήμερα με τη δύναμη του Θεού θα τον νικήσουμε». «Τι έχει στο νου του τάχα να κάνει?» έλεγαν με απορία εκείνοι μεταξύ τους. Σαν έφτασαν στη γειτονική πόλη, η πομπή βρισκόταν στον πιο κεντρικό δρόμο. Τότε ο ταπεινός επίσκοπος, με όλο το πλήρο, έπεσε στα πόδια του αντιπάλου του και είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους: «Συγχώρεσέ μας, δέσποτα, δούλοι σου είμαστε όλοι». Ο ισχυρός επίσκοπος εκάμφθηκε και, διώχνοντας τη σκληρότητα από την καρδιά του, αγκάλιασε τον αδελφό του και του είπε ταπεινά: «Συ είσαι πατέρας και δεσπότης μου». Από την ημέρα εκείνη απόκτησαν μεγάλη φιλία μεταξύ τους. «Δεν σας έλεγα, τέκνα μου, πως θα τον νικήσουμε», έλεγε ο φτωχός επίσκοπος στους κληρικούς του. «Η ταπεινοσύνη είναι αληθινή δύναμη στη ζωή». Ο αβάς Σέργιος διηγεί το ακόλουθο περιστατικό στους υποτακτικούς του για να τους αποδείξει πόσο κερδίζει ο ταπεινός. «Κάποτε κατεβαίναμε στην πόλη με το Μακαρίνι το γέροντά μου και δύο ακόμη αδελφούς. Στο δρόμο, χωρίς να το καταλάβουμε, πέσαμε σε ένα χωράφι και πατήσαμε λίγα σπαρτά. Μόλις το πήρε είδηση ο ιδιοκτήτης που έσκαβε πιο πέρα, έγινε εξωφρενών από το θυμό του. Ήρθε κοντά μας και άρχισε να μας βρίζει με το χειρότερο τρόπο: «Καλόγεροι είσαστε εσείς, έχετε Θεό μέσα σας. Αν φοβόσαστε το Θεό, θα υπολογίζετε τους ξένους κόπους». «Για την αγάπη του Χριστού, μην απαντήσει κανένας», μας ψιθύρισε ο γέροντας. Ύστερα γύρισε στο χωριάτι με ταπεινοσύνη. «Έχεις δίκιο, παιδί μου», του είπε. «Αν είχαμε φόβο Θεού, θα προσέχαμε και δεν θα κάναμε τέτοια ζημιά. Σφάλαμε. Συγχώρεσέ μας για την αγάπη του Κυρίου». Με μιας ο χωρικός ηρέμησε. Τα ταπεινά λόγια του γέροντος έσβησαν το θυμό του. Ντράπηκε για όσο προηγουμένως είχε πει και, πέφτοντας στα γόνατα, του είπε: «Συγχώρεσέ με, άνθρωπε του Θεού, και πάρε με μαζί σου να γίνω κι εγώ καλόγερος». Ο γέροντας τον δέχτηκε με τα χαράς και από τότε έμεινε για πάντα στην υποταγή του. Ένας νέος ευσεβής πήγε να συμβουλευτεί τον Όσιο Μακάριο πώς να αποκτήσει ταπεινοφροσύνη. «Να αποφεύγεις τον ανθρώπινο έπαινο», του είπε ο γέροντας, «και να αγαπάς την καταφρόνη». «Δύσκολο πράγμα», έκανε ο νέος, «πολύ δύσκολο.
«Άκουσε παλικάρι μου», του είπε τότε ο σοφός γέροντας, «εδώ πιο κάτω είναι το κημητήρι. Πετάξου μια στιγμή ως εκεί και μόσες πέτρες βρεις πετροβόλησε τα μνήματα. Πες κι όσες βρυσιές θέλεις στους νεκρούς». Ο νέος έκανε όπως του είπε ο αβάς και όταν γύρισε πίσω στην καλύβα τον ρώτησε εκείνος τι του αποκρίθηκαν οι πεθαμένοι. «Τίποτε», είπε ο νέος. «Κάνε τον κόπο άλλη μια φορά να πας να τους επενέσεις». Ξαναπήγε το παλικάρι και άρχισε με τα πιο κολακευτικά λόγια να εγκομιάζει τους νεκρούς. «Τι σου είπαν τώρα», τον ρώτησε ο γέροντας σαν γύρισε. «Τίποτε». «Κάνε και εσύ το ίδιο για να αποκτήσεις ταπεινοσύνη», τον συμβούλευσε Όσιος. «Γίνουν νεκρός τόσο για την τιμή όσο και για την καταφρόνια των ανθρώπων». «Αλίμονος τον άνθρωπο που η φήμη του ξεπερνά τις πράξεις του», έλεγε κάποιος γέροντας. Και άλλοτε πάλι, «μην αποφεύγεις αδελφέ την καταφρόνια». Καθώς προσήθηκε το μια Κυριακή στην εκκλησία της Σκήτης Όσιος Ιωάννης ο Πολωβός, έβγαλε βαθύ ένα στεναγμό. Όταν όμως αντιλήφθηκε πως τον άκουσε ο αδελφός που στεκόταν πίσω του, γύρισε και το έβαλε ταπεινά μετάνοια. «Συγχώρεσέ με αδελφέ», του είπε, «είμαι ακόμη ακατήχητος». Έλεγε στους αδελφούς ο αβάς Ιωσήφ του Πιλουσίου πως τον καιρό που ασκήτευε στο όρο Σινά πήγε να μείνει εκεί κάποιος ξένος, μοναχός, πολύ όμορφος στην όψη. Στην εκκλησία όμως την Κυριακή τον έβλεπαν όλοι με ένα παλιό κουρελιασμένο μανδύα και απορούσαν. Ο αβάς Ιωσήφ πήρε θάρρος μια μέρα και τον ρώτησε, «Γιατί αδελφέ έρχεσαι στη λειτουργία με αυτό το σκισμένο ρούχο? Αυτό είναι ασέβεια. Δεν βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι άλλοι αδελφοί?» «Συγχώρεσέ με αβά», το αποκρίθηκε ταπεινά ο αδελφός, βάζοντας μετάνοια ως κάτω, «δεν έχω δεύτερο ένδυμα». Ο αβάς Ιωσήφ τον πήρε αμέσως στο κελί του και του χάρισε ένα δικό του μανδύα και μερικά άλλα ενδύματα. Την Κυριακή θαύμασαν όλοι που τον είδαν να μπαίνει με τα καινούρια ρούχα στην εκκλησία. Έμοιαζε σαν άγγελος. Χρειάστηκε κάποτε να στείλουν οι πατέρες του Σινά στον Αυτοκράτορα μια αντιπροσωπεία από μερικούς αδελφούς για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων όρισαν να πάει και ο παραπάνω αδελφός. Σαν τ' άκουσε εκείνος, έπεσε στα πόδια των γερόντων και τους παρακάλεσε να στείλουν άλλον στη θέση του. «Είμαι δούλος κάποιο άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη», δικαιολογείτο, «και έφυγα κρυφά για να έλθω εδώ. Αν τώρα με γνωρίσει, θα με κρατήσει να του δουλεύω με τη βία». Έτσι δεν πήγε με τους άλλους. Οι αδελφοί όμως που έφτασαν στη βασιλεύουσα έμαθαν πως ήταν ο ίδιος άρχοντας με μεγάλη θέση στα βασιλικά παλάτια και για την αγάπη του Χριστού είχε ταπεινώσει τόσο τον εαυτό του. Κάποιος νέος που ετοιμαζόταν να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή πήγε να συμβουλευτεί τον αβά Φώτιο πως έπρεπε να συμπεριφέρεται στην αδελφότητα. Ο σοφός γέροντας, εκτός από τα άλλα, του είπε και αυτά τα ωφέλιμα. «Απόφευγε όσο μπορείς, παιδί μου, να δημιουργείς θόρυβο γύρω από το όνομά σου. Μην πεις ποτέ, εγώ δεν πηγαίνω στις συνάξεις ή δεν τρώγω στην κοινή τράπεζα των αδελφών την Κυριακή στην αγάπη. Προσπάθησε να μην ξεχωρίζεις από τους άλλους σε τίποτε και κοίτα να μην είσαι τους πιο ευλαβείς. Έτσι θα αποφεύγεις τον ανθρώπινο έπαινο και θα αποκτήσεις ταπεινοσύνη». Πήγαν κάποτε στην καλύβα του μεγάλου Αρσενίου για να συνομιλήσουν μαζί του ο Πατριάρχης Θεόφιλος και ο Έπαρχος της Αλεξανδρίας. Τον παρακάλεσαν λοιπόν να τους πει κανένα ωφέλιμο λόγο. «Αν σας πω, δίνετε υπόσχεση πως θα τον τηρήσετε», τους είπε ο μέγας εσυχαστής. «Ναι, έχεις το λόγο μας», το αποκρίθηκαν εκείνοι. «Τότε ακούστε καλά. Όπου μάθετε πως βρίσκεται ο αμαρτωλός Αρσένιος, φεύγετε μακριά και μην επιχειρείτε να κουβεντιάζετε μαζί του». Οι επίσημοι επισκέπτες όχι μόνο δεν δυσαρεστηθήκανε, αλλά έδειξαν το θαυμασμό τους για τη μεγάλη ταπείνωση του γέροντος. Άλλοτε πάλι μήνυσε στον παραπάνω Όσιο Πατριάρχης πως θα πήγαινε στο κελί του να τον επισκεφθεί και τον παρακαλούσε να τον δεχθεί. «Αν δεχτώ την αγιοσύνη σου», του παρήγγειλε Όσιος, «θα πρέπει να αρχίσω να δέχομαι κι όλους τους άλλους που θα έρχονται εδώ. Έτσι θα αναγκαστώ να αφήσω τον τόπο τούτο που δεν θα είναι πια έρημος και να βρω άλλον απόκριφο.
όταν πήρε την απάντηση αυτή ο Θεόφιλος, δεν επιχείρησε πια να ενοχλήσει τον Όσιο. Ακούοντας ο ευσεβής έπαρχος της Αλεξανδρίας την καλή φήμη του Αβά Μωυσέως του Αιθίωπος, ανέβηκε κάποτε στη σκήτη να τον γνωρίσει από κοντά. Σαν το έμαθε όμως εκείνος, έφυγε κρυφά από την καλύβα του και πήγε κατά το Έλος. Στον δρόμο συνάντησε τον Άρχοντα και την ακολουθία του που έτυχε να περνάνε από εκεί. Οι ξένοι που δεν τον γνώριζαν τον σταμάτησαν και τον ερώτησαν να τους δείξει την καλύβα του Αβά Μωυσέως. «Τι γυρεύετε από αυτόν?» έκανε με αποστροφή ο γέροντας. «Αυτός είναι άνθρωπος μωρός». Ο Άρχοντας λυπήθηκε που είχε κάνει άδικα τόσο κόπο. Όταν έφτασε στην εκκλησία της Κήτης, είπε στους κληρικούς: «Κάτω στην πόλη λένε τόσα καλά για τον Αβά Μωυσή, γι' αυτό ξεκίνησα να τον συναντήσω. Μα πριν από λίγο συναντήθηκα με ένα καλόγερο και έμαθα από λόγου του πως πρόκειται για ανόητο άνθρωπο». «Τι άνθρωπος ήταν αυτός?» ρώτησαν αγανακτισμένοι οι κληρικοί, «που τόλμησε να μιλήσει έτσι για τον Άγιο?» «Ένας μελαψός καλόγερος, πολύ ψηλός, με τριμμένα ρούχα». Οι κληρικοί γέλασαν με την καρδιά τους. «Αμα αυτός είναι ο Αβάς Μωυσής!» Ο Άρχοντας θαύμασε την ταπεινοσύνη του γέροντος και γύρισε στην πόλη ωφελημένος. Κάποιος άλλος Άρχοντας πήγε στην έρημο να ειδεί τον Αβά Σίμωνα. Σαν το έμαθε εκείνος, κατέβηκε στην πλαγιά του λόφου και έψαχνε για φοινικόφυλλα για να μην τον βρούνε. Μα ο Άρχοντας έτυχε να περνά από εκεί. «Πού είναι η καλύβα του αναχωρητή, Αβά?» ρώτησε τον γέροντα, χωρίς να υποπτεύεται πως ήταν ο ίδιος. «Δεν υπάρχει εδώ αναχωρητής, έχεις κάνει λάθος, γιέ μου», αποκρίθηκε Όσιος, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι από τη δουλειά του. Άλλοτε πάλι πήγε ο ίδιος έπαρχος να ειδεί τον Αβά Σίμωνα. «Ετοιμάσου να υποδεχθείς τον Άρχοντα», του είπαν οι αδελφοί. «Τώρα αμέσως», αποκρίθηκε εκείνος. Πήρε από την καλύβα του ένα κομμάτι ψωμί και λίγο τυρί στο χέρι, κάθισε στο κατώφλι της πόρτας και άρχισε να τρώγει λέμαργα. Εκείνη τη στιγμή πρόβαλε και ο Άρχοντας και βλέποντας τον γέροντα να τρώει έτσι, τον καταφρόνησε. «Αυτός είναι ο αναχωρητής που έχει τόση φήμη?» είπε στο συνοδό του και γύρισε πίσω χωρίς να του είπε λέξη. Αυτό ήθελε και Όσιος. «Τρία ολόκληρα χρόνια, λέγουν οι πατέρες», προσήφιε το Όσιος Παμβό και έλεγε, «Κύριε, μη με δοξάσεις εδώ στη γη». Και τόσο τον εδόξασε ο Θεός για την ταπείνωσή του, που το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο και πολλές φορές δεν μπορούσε να τον βλέπουν οι συνασκητέ του. Το ίδιο χάρισμα να λάμπουν οι μορφές τους είχαν ο Όσιος Ισόης και ο Αβάς Σιλουανός. Διηγείται ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός για κάποιο γέροντα πνευματικό που είχε μεγάλη φήμη στην πόλη, πως πήγε και κλείστηκε σε μια σπηλιά πολύ βαθιά στην έρημο για να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων. Κάποτε τον ειδοποίησαν πως ένας ετοιμοθάνατος φίλος του τον γύρευε να εξομολογηθεί. «Ας αφήσω να νυχτώσει», συλλογίστηκε ο γέροντας, «για να μην με ειδούν οι άνθρωποι και με τιμήσουν». Σαν βράδυσε και βγήκε από τη σπηλιά του, δύο άγγελοι παραστάθηκαν δεξιά και αριστερά του με λαμπάδες αναμένες και τον συνόδευαν σε όλη του την οδηπορία. Οι κάτοικοι της πόλεως που είδαν το παράξενο εκείνο φως, τους αγγέλους δεν τους έβλεπαν, βγήκαν από τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον Όσιο με ζωηρές εκδηλώσεις. Όσο εκείνος από ταπεινοφροσύνη απόφευγε τη δόξα, τόσο τον τιμούσε ο Θεός. Τον καιρό που έμενε στη σκήτη ο Όσιος Μακάριος, τόσο πολύ ταπείνωνε τον εαυτό του που θα έλεγε κανείς πως ήταν ο τελευταίος από όλους τους μοναχούς. «Γιατί το κάνεις αυτό?» τον ρωτούσαν οι γεροντότεροι. 12 χρόνια κοπίεσα για να μου δώσει ο Κύριος μου αυτό το χάρισμα», αποκρινόταν εκείνος, «και τώρα θέλετε να το παραμερίσω?» «Μάθε να εξευτελίζεις τον εαυτό σου και σε όποιο τόπο κι αν κατοικήσεις θα βρεις ανάπαυση», λέγει ο Όσιος ποιμήν. Ο Αβάς Πέτρος και ο Αβάς Επίμαχος ήσαν συνασκητές στη Ραϊθό. Κάποτε σε μια μεγάλη γιορτή κάθισαν όλοι οι μοναχοί να φάγουν σε κοινό τραπέζι στο Κυριακό της Κήτης. Τότε οι γέροντες κάλεσαν τους δύο αβάδες στη δική τους τράπεζα. Ύστερα από μεγάλη βία κάθισε μόνο ο Αβάς Πέτρος. «Πώς τόλμησες να φας το τραπέζι των γερόντων?» τον ρώτησε σαν έφευγαν για την καλύβα τους ο Αβάς Επίμαχος. «Να σου υπώ, αδελφέ», εξήγησε εκείνος, «αν καθόμουν στο τραπέζι των αδελφών θα με έβλεπαν σαν γέροντα εκείνοι.
και θα με τιμούσαν. Ανάμεσα στους πατέρας όμως ένιωθα πως είμαι ευτελέστερος από όλους και έμεινα ταπεινωμένος. Τη στιγμή που του περνούσε το θελόνι, την ημέρα που τον χειροτονούσε πρεσβύτερο, είπε φιλικά στον αβά Μωυσή τον Αιθίωπα, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας: «Ε, Μωυσή, τώρα έγινες κατάλευκο σαν περιστέρι. Από το εξωτερικό κρίνει ο δεσπότης μου ή από το εσωτερικό?» είπε εκείνος ταπεινά. «Θέλοντας ύστερα να τον δοκιμάσει ο Πατριάρχης αν έχει πραγματική ταπεινοσύνη», είπε κρυφά στους κληρικούς να τον διώχνουν από το σκευοφυλάκιο. Έτσι, μόλις παρουσιάστηκε μέσα μετά την λειτουργία, του φώναξαν όλοι μαζί αποδοκιμαστικά: «Τι θέλεις εδώ, αράπη, πήγαινε έξω!» Ένας από αυτούς που κρυφά τον ακολούθησε για να ειδεί αν του κακοφάνηκε, τον άκουσε να μονολογεί: «Καλά σου κάνε, μελανέ, αφού δεν είσαι άνθρωπος, τι γυρεύεις με τους ανθρώπους?» «Αλίμονος εκείνων που τον τιμούν πιο πολύ από την αξία του», λέγει κάποιος πατήρ. «Η ψυχική ζημία που παθαίνει είναι ανεπανόρθωτη. Ευτυχισμένος εκείνος που καταφρονείται από τους ανθρώπους γιατί τον περιμένει δόξα στον ουρανό». Ένας αρχάριος αδελφός ζήτησε μια συμβουλή από κάποιο γέροντα για να την κρατήσει όλη του τη ζωή: «Μάθε να δέχεσαι ευχαρίστω τις προσβολές και τις περιφρονήσεις των ανθρώπων. Αυτό είναι ταπεινοσύνη και ξεπερνά όλες τις άλλες αρετές του», αποκρίθηκε ο γέροντα. «Δεν είναι ταπεινός στα αλήθεια εκείνος που εξευτελίζει τον εαυτό του μόνος του», λέγει άλλος πατήρ. «Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Ταπεινοσύνη είναι να δέχεσαι με ευχαρίστηση να σε εξευτελίζουν άλλοι». Ο ίδιος πάλι συμβουλεύει: «Αν σε πενέσουν, μη δεχθείς τον έπαινο. Θυμήσου παρεχθείς πόσες αμαρτίες έχεις, που αν τις γνώριζαν οι άνθρωποι όπως τις γνωρίζει ο Θεός, δεν θα σε γκονίαζαν καθόλου. Παρακάλεσε τον Κύριο με την καρδιά σου να σε σκεπάσει για να μην ζημιωθείς από τον έπαινο». Καθόταν μια Κυριακή στο κατόφλι της εκκλησίας ο αβάς Ιωάννης ο Κολοβός, ύστερα από τη Θεία Λειτουργία. Οι αρχάριοι μοναχοί της Κήτης τον περικυκλώσανε και του έκαναν διάφορες ερωτήσεις γύρω από την ασκητική ζωή. Ένας όμως από τους γεροντότερους μοναχούς φαίνεται πως φθόνησε και είπε πικρόχολα στον Όσιο: «Το σκεύος σου, Ιωάννη, είναι γεμάτο δηλητήριο». «Δίκιο έχεις, αδελφέ», του αποκρίθηκε ταπεινά ο Όσιος, «και κρίνεις μόνο από τα έξω. Τι θα έλεγες άραγε αν μπορούσες να ειδείς και τα πιο μέσα?» Έγινε σύναξη στη Σκήτη και πήγε τελευταίος ο αβάς Μωυσής. Οι πατέρες, για να τον δοκιμάσουν, είπαν τάχα μεταξύ τους, αλλά δυνατά για να ακουστεί: «Τι γυρεύει ανάμεσά μας τούτος ο αράπης?» Ο Μωυσής δέχτηκε σιωπηλά την προσβολή. Έμεινε όμως στη θέση του ήρεμος. «Δεν ταράχτηκες καθόλου, Μωυσή?» τον ρώτησαν ύστερα οι γέροντες. «Ταράχτηκα», είπε εκείνος ταπεινά, «αλλά αγωνίστηκα να μην μιλήσω». «Όποιος πειρασμός κι αν βρει τον ταπεινόφρονα», λέγει ο αβάς Ποινίν, «νικά γιατί σωπαίνει». Λένε για κάποιο γέροντα πως έδειχνε εξαιρετική αγάπη σε εκείνους που τον καταφρονούσαν και με κάθε τρόπο τον ατίμαζαν. «Αυτοί είναι φίλοι μας», συνήθιζε να λέγει, «γιατί μας οδηγούν στην ταπείνωση. Εκείνοι που μας τιμούν και μας εγκομιάζουν ζημιώνουν την ψυχή μας. Το λέει και η Γραφή: οι μακαρίζοντες ημάς πλανός είναι ημάς». Έφεραν κάποτε ξερά σίκα στη Σκήτη και ο πρεσβύτερος τα μοίρασε στους αδελφούς. «Επειδή όμως δεν ήσαν τόσο καλά, δεν έστειλε τον Όσιο Αρσένιο για να μην τον προσβάλλει. Εκείνος όμως, αν το έμαθε, παραπονέθηκε: γιατί με χώρισες από τους αδελφούς μου και δεν μου έστειλες ευλογία?» είπε την Κυριακή στον πρεσβύτερο. «Ίσως να σε πληροφόρησε ο Θεός πως δεν ήμουν άξιος να πάρω». Ο πρεσβύτερος, θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του Αρχείου, του ζήτησε συγγνώμη και από τότε του έστελνε και από τα πιο τυποτένια πράγματα που τύχαινε να φέρνουν οι επισκέπτες στη Σκήτη. Σε κάποια σύναξη των γερόντων για μια σοβαρή υπόθεση, ύστερα από πολλούς ομιλητάς, πήρε το λόγο και ο αβάς Ευάγριος, που ήταν νεοφερμένος στη Σκήτη.
Κακοφάνηκε όμως τον πρεσβύτερο και του είπε με αποτομία: «Το ξέρω μεγά πως αν έμενε στον τόπο σου Αβά θα ήσουν τώρα επίσκοπος, επικεφαλής πολλών ανθρώπων. Εδώ όμως καλά θα κάνεις να φέρνεσαι σαν ξένος». Ο Αβάς Ευάγριος δεν ταράχτηκε καθόλου ύστερα από τέτοια προσβολή. Έσκυψε ταπεινά το κεφάλι του και αποκρίθηκε: «Έχεις δίκιο, Πάτερ. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρομαι. Συγχώρεσέ μου την επερισκεψία. Άλλη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός». Την ακόλουθη ιστορία μας τη διηγείται ο Παλάδιος. Στη γυναικεία μονή της Ταβέννης, που μόναζαν την εποχή εκείνη περισσότερες από 400 καλόβρες, έλαμψε με την αρετή της και η Παρθένος Ισιδώρα. Αυτή η Μακαρία για την αγάπη του Χριστού υποκρινόταν τη Σαλή, εξευτελίζοντας κάθε μέρα τον εαυτό της. Φορούσε κουρέλια και έκανε τις πιο ταπεινωτικές δουλειές του μοναστηριού, εξυπηρετώντας σαν αγορασμένη δούλη όλες τις αδελφές χωρίς εξαίρεση. Εκείνες πάλι σαν να γύρευαν με αυτό να την ανταμείψουν, την περιφρόνησαν τόσο που και από την τράπεζα και από την εκκλησία ακόμη την έδιωχναν. Έτσι η Σιδώρα έτρωγε τα ποφάγια που περίσευαν στα πιάτα, ζαρωμένη στον τζάκι του μαγεριού, και άκουγε την ακολουθία της χειμώνα καλοκαίρι στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Ήταν αδύνατο να περάσει μέρα χωρίς να την βρίσουν, να την χτυπήσουν ή το λιγότερο να την περιπέξουν οι άλλες καλόγριες. Και αυτή τα δεχόταν όλα αυτά σαν δροσάτη ανθοδέσμη με την οποία έπλεκε το αμάραντο στεφάνι της δόξης της. Ποτέ δεν αντιλόγησε, δεν φιλονίκησε, δεν έδειξε σημάδια ανυπομονησίας. Και να πως ο Θεός έκανε φανερή σ' όλους την αρετή της. Στο απέναντι βουνό ασκείται ένας άγιος ερημίτης, ο Αβάς Πιτηρούν. Περνούσε με μεγάλη στέρηση και πέδευε πολύ το σώμα του. Θα ήταν αυτό ίσως αφορμή που του ήρθε κάποτε λογισμός: «Άραγε είναι άλλος σε αυτόν τον τόπο που να σε φτάνει στην αρετή». Τη νύχτα είδε στον ύπνο του Άγγελου Κυρίου. Σήκω και πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι, τον πρόσταξε. Εκεί θα βρεις μια Παρθένο με διάδειμα στο κεφάλι. Αυτή είναι ασύγκριτα ανώτερη σου. Ο Αβάς Πιτηρούν δεν έχασε καιρό. Μόλις ξημέρωσε, πήρε το ραβδάκι του και τράβηξε για το γυναικείο μοναστήρι. Οι καλόβριες του έκαναν μεγάλη υποδοχή, γιατί είχε φήμη Αγίου σε όλον εκείνο τον τόπο. Ο Αβάς πήγε στην εκκλησία και ζήτησε από την προεστώσα να του παρουσιάσει όλες τις αδελφές, να τις γνωρίσει προσωπικά. Του έγινε αμέσως η επιθυμία. Μία-μία περνούσαν μπροστά από τον Αβά όλες οι καλόβριες, έβαζαν μετάνοια και στέκονταν στα στασίδια τους. Εκείνος παρατηρούσε προσεκτικά, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνη που του είπε ο Άγγελος και λυπήθηκε. Σαν πέρασε και η τελευταία, ρώτησε ο Αβάς αν υπήρχε άλλη. «Όχι», του αποκρίθηκαν, «εδώ είμαστε όλες». «Αδύνατον», είπε ζωηρά ο Αβάς, «πρέπει να υπάρχει ακόμη μία, εκείνη χάρη της οποίας έκανα όλη αυτή την οδηπορία. Έχομαι ακόμη μία καλόβρια στο μοναστήρι», αναγκάστηκε να φανερώσει προεστώσα μπροστά στην επιμονή του γέροντος, «αλλά είναι σαλή, γι' αυτό δεν τη λογαριάζουμε με την αδελφότητα». «Ας έρθει και αυτή», είπε ο Αβάς. Με πολλή βία οδήγησαν την ταπεινή Ισιδώρα μπροστά στον όσιο, ξυπόλυτη, κουρελιασμένη, κατάμαυρη από τους καπνούς του μαγειριού. Μόλις την αντίκρισε εκείνος, έμεινε σαν μαρμαρωμένος από την έκπληξη. Το παλιό μάντιλο που σκέπαζε την κεφαλή της και που οι αδελφές της το αηδίαζαν, έλαμψε στα μάτια του σαν ολόχρηση κορώνα. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και της είπε με φωνή που έτρεμε πως συγκίνησε: «Ευλόγησέ με, Οσία». Αλλά η ταπεινή Ισιδώρα έσκυψε και του φίλησε τα πόδια: «Εσύ ευλόγησέ με, Άγιε Πάτερ». Παραξενεμένες οι καλόβριες από όσα έβλεπαν μπροστά τους, είπαν στον Αβά: «Μην εξευτελίζεις έτσι τον εαυτό σου, αυτή είναι σαλή». Εκείνος όμως της κατακεράβνωσε με το αυστηρό του βλέμμα: «Σεις όλες είστε σαλές και ανόητες. Αυτή εδώ είναι πολύ ανώτερη και από εσάς και από μένα. Της αξίζει να λέγεται αμάς. Ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στο πλευρό της στη Δευτέρα Παρουσία». Κατόπιν διηγήθηκε τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός για τη Μακαρία Ισιδώρα. Σαν άκουσαν οι καλόβριες, έπεσαν στα γόνατα και ζήτησαν συγχώρηση από την αδελφή τους,
και εξομολογήθηκαν στον Όσιο τα μαρτύρια που ως την ώρα εκείνη της είχαν κάνει. Άλλοι την κορόιδευε από το πρωί ως το βράδυ, άλλοι την περιέλουσε με ακάθαρτα νερά, άλλοι της έτριβε τη μύτη με συνάπη. Δεν βρέθηκε ούτε μία που να μην την είχε με κάποιο τρόπο βασανίσει. Ο Όσιος έκανε προσευχή για αυτές να συγχωρήσει ο Θεός τις απερισκεψίες τους. Ύστερα γύρεψε την Οσία η Σιδώρα να την παρακαλέσει να δώσει και αυτή τη συγχώρηση στις αδελφές της, μα δεν την βρήκαν πουθενά. Πρόλαβε και έφυγε κρυφά από το μοναστήρι για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο και κανείς δεν έμαθε ποτέ που τελείωσε τη ζωή της. Να πως δοκίμαζαν τους υποτακτικούς των υπαλλοί Άγιοι Γέροντες ώσπου να μορφωθούν μέσα τους οι αρετές του Χριστού και πάνω από όλες η ταπεινοφροσύνη. Το ακόλουθο περιστατικό μας το διηγεί το Όσιος Κασιανός. Ένα αρχοντόπουλο από την πόλη πήγε σε ένα γειτονικό κοινόβιο και ζήτησε να γίνει καλόγερος. Ο ηγούμενος, για να τον δεχτεί, του έκανε αυτή τη δοκιμασία. Του φόρεσε κουρέλια, του φόρτωσε στην πλάτη καμία εικοσαριά πανέρια και τον έστειλε να τα πουλήσει στην πόλη. Τον πρόσταξε να μην τα δώσει όλα μαζί σε κανένα μαγαζί, μα ένα-ένα, γυρνώντας και διαλαλώντας το εμπόρευμά του στους πιο κεντρικούς δρόμους. Το αρχοντόπουλο έκανε κατά γράμμα την προσταγή του ηγουμένου του. Έτσι τον είδαν οι συγγενείς και οι φίλοι του και τον ραζίλεψαν με την καρδιά τους. Μα σαν γύρισε το βράδυ στο κοινόβιο, ο αβάς τον κούρεψε αμέσως μοναχό. Ήταν άξιος γιατί έδειξε ταπεινοσύνη. Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα πώς θα μπορούσε να γίνει μωρός για την αγάπη του Χριστού. Εκείνος τότε του διηγήθηκε αυτό το περιστατικό. Ένας γειτονάς μου ερημίτης περιμάζεψε ένα εγκαταλελειμμένο παιδί στην καλύβα του και το μεγάλωσε. Μια μέρα τον άκουσα να το συμβουλεύει. Αν τύχει να σε βρήσει κανείς γιέ μου, εσύ ευλόγησέ τον. Όταν σε προσκαλέσουν σε τραπέζι, φάγε τα χειρότερα και άφησε για τους άλλους τα καλύτερα. Αν πρέπει να διαλέξεις μόνος τα φορέματά σου, προτίμησε τα παλιά και άφησε στους άλλους τα καινούργια. Αν σε στείλουν, δεν πρόθεσε να τελειώσει τη φράση του ο γέροντας, το παιδί διάστηκε να τον διακόψει. Μα για που το με περνάς σαβά να κάνω όλα τούτα που μου αραβιάζεις. Ναι παιδί μου, αποκρίθηκε ο καλός Σαββάς, γίνε μωρός για την αγάπη του Χριστού μας, να βρεις γαλήνη στη ζωή σου. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και πράος ο Αββάς Αγάθων όσο τουλάχιστον θυμιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του και του φώναξαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι πατέρες μου, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλιαείς και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε το Θεό να με λεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός Αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α, όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας Αγάθων», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου κι ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε Όσιος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό ζημιώνονται και μένα χωρίζουν από τον Κύριο». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο. «Όποιος σε φαινεί μπροστά του άνθρωπο», έλεγε κάποιος γέροντας, «τον παραδίνει στο διάβολο για να τον πολεμάει». Κάποιος επισκέπτης μια μέρα επένεσε το εργόχειρο του Αββά Ιωάννη. Εκείνος έκανε πως δεν άκουσε και εξακολούθησε τη δουλειά του. Ο ξένος τον επένεσε για δεύτερη φορά και πάλι ο γέροντας σιώπησε. Μα σαν πήγε για τρίτη φορά να τον εγκομιάσει, παραμέρισε το εργόχειρο του Αββάς και του είπε ενοχλημένος: «Από τη στιγμή που μπήκες εδώ μέσα, άνθρωπέ μου, κοντεύεις να διώξεις τον Θεό?» «Η ταπεινοσύνη είναι η πύλη του ουρανού», συνήθιζε να λέγει ο παραπάνω Αββάς Ιωάννης. «Διαμέσου αυτής μπήκαν οι πατέρες μας στην πόλη του Θεού».
Λένε πως ο Αμπάς Μακάριος περνόταν με ψυχρότητα και σπάνια μιλούσε σε εκείνους που τον τιμούσαν και τον εγκομίασαν. Οι αδελφοί που τον ήξεραν, σαν ήθελαν να τον συμβουλευτούν, του έβγαιναν έτσι κουβέντα. «Τι έκανες, Αβά, τον καιρό που ήσουν καμιλιέρης και έκλεβες νύτρο και το κούλαγες κρυφά? Έτρωγες πολύ ξύλο από τους φύλακες?» Ο γέροντας χαμογελούσε ευχαριστημένος για τα προσμητικά λόγια και συνομιλούσε με τους αδελφούς. Προσκάλεσαν στην πόλη έναν άγιο ερημίτη να θεραπεύσει με την προσευχή του ένα δαιμονισμένο νέο. Σαν τον είδαν να πλησιάζει οι συγγενείς του αρρώστου, βγήκαν με λαμπάδες αναμένες να τον υποδεχτούν. Αυτό όμως καποφάνηκε στον ταπεινό γέροντα και βρήκε αυτό το τέχνασμα να τους διώξει. Έβγαλε όλα του τα ρούχα και έμεινε γυμνός. Ύστερα κάθισε να τα πλένει στο ποτάμι. Οι άνθρωποι που τον είδαν έφυγαν σκανδαλισμένοι. «Πώς το έκανες αυτό, Αβά?» τον ρώτησε αργότερα κάποιος φίλος του. «Όσοι σε είδαν να γυμνώνεσαι είπαν πως έχεις δαιμόνιο». «Αυτό γύρευα κι εγώ», αποκρίθηκε ο ταπεινός γέροντας. Το γεροντικό κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Καμπάκη. Κεφάλαιο 7. Πρώτο μέρος. Ταπεινοφροσύνη. Ερώτησαν κάποτε τον Αβά Λονγκίνο, «Ποια αρετή θεωρεί σπουδαιότερη από όλες?» Ο σοφός γέροντας αποκρίθηκε, «Καθώς η υπερηφάνεια είναι το πιο μεγάλο από όλα τα κακά, αφού κατόρθωσε να ρίξει τους αγγέλους από τον ουρανό στην Άβυσσο, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι η πιο μεγάλη από όλες τις αρετές. Αυτή έχει τη δύναμη και από την Άβυσσο ακόμη να ανεβάσει στον ουρανό τον αμαρτωλό. Για το λόγο αυτό ο Κύριος μακαρίζει πριν από όλους τους πτωχούς το πνεύμα του. «Προτιμώ πτώση με ταπεινοφροσύνη παρά νίκη με υπερηφάνεια», λέγει άλλος πατήρ. Και ο Αβάς Αρματίας, «Προτιμώ άνθρωπο αμαρτωλό που αναγνωρίζει το σφάλμα του και ταπεινώνεται παρά ενάρετο με αυταρέσκεια». «Η ταπείνωση, χωρίς μεγάλο κόπο, έσωσε πολλούς», λέγει άλλος γέροντας. «Το πιστοποιούν ο Τελώνης και ο Άσωτος, που με δυο λόγια ταπεινά που είπαν, τους δέχτηκε ο Θεός». «Η Χαναναία μιλάει και ακούγεται, η αιμορροούσα σωπαίνει και μακαρίζεται. Ο Τελώνης δεν τολμά να ανοίξει το στόμα του και δικαιώνεται. Ο Φαρισαίος φωνάζει και κατακρίνεται», έλεγε ο Αβάς Επιφάνιος. «Πριν από κάθε τι άλλο έχουμε ανάγκη από ταπεινοφροσύνη», γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο αναχωρητής. «Ας είμεθα έτοιμοι να λέμε αμέσως τον αδελφό μας σε κάθε περίσταση, συγχώρησέ με. Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλες τις παγίδες του διαβόλου». Και άλλος πατήρ, «Ο ταπεινόφρον ταπεινώνει τους δαίμονας, ο υπερήφανος περιπέζεται από αυτούς». Ο Αβάς Υπερέχειος ονομάζει την ταπεινοφροσύνη «δέντρο ζωής που ανεβαίνει σε ύψος». «Στέφανο του μοναχού» λέγουν την ταπεινοφροσύνη όλοι οι πατέρες. Ερώτησαν κάποιο γέροντα, «Πότε αποκτά ο άνθρωπος ταπείνωση?» «Όταν θυμάται τις αμαρτίες του συνεχώς», αποκρίθηκε. «Όπως το χώμα που πατάμε δεν έχει φόβο να πέσει», έλεγε κάποιος γέροντας, «το ίδιο και ο ταπεινός άνθρωπος». Αληθινή ταπείνωση έχει εκείνος που βάζει πρώτος μετάνοια, ενώ του φταίει ο άλλος, λέγει άλλος πατήρ. Ρώτησαν κάποιον από τους πατέρας, ποια νομίζει πως είναι η αληθινή πρόοδος του ανθρώπου. «Η ταπεινοφροσύνη», αποκρίθηκε χωρίς δισταγμό. «Όσο πιο πολύ κατεβαίνει η ψυχή σε βάθος ταπεινοφροσύνης, τόσο ανεβαίνει σε όλες τις άλλες αρετές». «Όταν πάβουν τα πάθη να μας πολεμούν», λέγουν οι πατέρες, «τότε πρέπει να ταπεινοφρονούμε για να μας σκεπάζει ο Θεός που ξέρει την αδυναμία μας. Αν καυχηθούμε πως είμεθα νυφάλιοι, αφαιρεί παρευθύ στη χάρη του και τότε κυριευόμεθα πάλι από τα πάθη». Κάποιος ερημίτης που συνήθιζε να φορεί μόνο ένα τρίχινο μανδύα, πήγε μια φορά να εξομολογηθεί στον Αβά Αμμονά. «Αυτό μόνο δεν σε ωφελεί σε τίποτε, αδελφέ», του είπε ο γέροντας, δείχνοντάς του τον τρίχινο μανδύα. «Με βασανίζουν τρεις λογισμοί, Αβά», είπε ο ερημίτης. «Ο ένας μου λέγει να κατοικήσω πολύ βαθιά στην έρημο.
ο άλλος να πάω ξένος κι άγνωστο σε μακρινό τόπο, και ο τρίτος να κλειστώ στην καλύβα μου χωρίς να βλέπω άνθρωπο και να τρώγω κάθε δύο μέρες. Τι να διαλέξω από όλα αυτά? Κανένα δε σε ωφελεί, του αποκρίθηκε ο γέροντας. Αν θες να ακούσεις τη συμβουλή μου, μείνε στο κελί σου, τρώγε λίγο κάθε μέρα και κράτα διαρκώς το νου και την καρδιά σου τα λόγια του τελώνει. Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό, μόνο με την ταπείνωση θα βρει σωτηρία. Ένας νέος μοναχός πήγε στον Αβά Θεόδωρο της Φέρμης να του πει τη στενοχώρια του. «Στον κόσμο νίστευα πιο πολύ, Αβά, έκανα συχνές αγρυπνίες, είχα στην προσευχή μου κατάνοιξη και δάκρυα και έκρυβα στην καρδιά μου πολύ φλόγα για κάθε θεάρεστο έργο. Εδώ στην έρημο τα έχασα όλα αυτά και φοβάμαι πως δεν θα σωθεί η ψυχή μου». «Εκείνα που έκανες στον κόσμο, παιδί μου», του είπε ο σοφός γέροντας, «δεν ήταν παρά έργο καινοδοξίας για τον ανθρώπινο έπαινο. Ο Θεός δεν τα δεχότανε. Εκεί ο διάβολος δεν σε πολεμούσε, ούτε την προθυμία σου εμπόδιζε, αφού δεν είχες καμιά ωφέλεια από αυτή. Τώρα όμως που κατατάχθηκες πια οριστικά στου Χριστού μας το στρατό, οπλίστηκε και εκείνος εναντίον σου. Μάθε όμως πως αρέσει πιο πολύ στον Κύριό μας ένας μόνος ψαλμός, που λες εδώ στην έρημο με ταπείνωση, από χίλιους που έλεγες εκεί με καινοδοξία, και δέχεται με περισσότερη ευχαρίστηση την νηστεία μιας ημέρας που κάνεις εδώ κρυφά, παρά όσες έκανες φανερά ολόκληρες εβδομάδες». «Τώρα δεν κάνω τίποτε», επέμενε ο νέος, «εκεί ήμουν καλύτερος». «Και που νομίζεις ακόμη πως τον κόσμο ήσουν πιο καλός», του είπε τότε αυστηρά ο Αβάς Θεόδωρος, «είναι υπερηφάνεια». Την ίδια γνώμη για τον εαυτό του είχε και ο Φαρισαίος της παραβολής και κατακρίθηκε. «Λέγε, παιδί μου, πως ποτέ δεν κατόρθωσες κανένα καλό για να σωθείς. Έτσι δικαιώθηκε και ο τελώνης. Πιο αρεστός είναι στο Θεό αμαρτωλός, με τη συντριμμένη καρδιά και τις ταπεινές σκέψεις, από τον υψηλόφρονα ενάρετο». Η γεμάτη πείρα διδασκαλία του γέροντα συνέπεισε το μοναχό. «Χάρη σε σένα, Αβά», του είπε με ευγνωμοσύνη, καθώς τον αποχαιρετούσε για να φύγει, «σώθηκε η ψυχή μου σήμερα». Ο επίσκοπος κάποιες επαρχίες έπεσε μια φορά σε μεγάλη αμαρτία. Την άλλη μέρα ήταν γιορτή και πρόκειτο να λειτουργήσει σε μια εκκλησία που πανηγύριζε και που πήγαινε συνήθως ολόκληρη η πόλης. Μόλις μπήκε στην εκκλησία ο επίσκοπος, ανέβηκε στον άμβονα, φανέρωσε μπροστά στο πλήθος την αμαρτία του, έβγαλε το ομοφόριό του, το έδωσε στο διάκονό του και είπε με πολύ συντριβή, δυνατά για να ακουστεί από όλους: «Ύστερα από τέτοια αμαρτία δεν μπορώ να είμαι πια επίσκοπός σας. Διαλέξτε κάποιον άξιο». Έκανε να φύγει. Ο κόσμος όμως που τον αγαπούσε τον εμπόδισε. «Μείνε στη θέση σου και ας είναι πάνω μας η αμαρτία σου», φώναξαν όλοι με μια φωνή. Συγκινημένος ο επίσκοπος από την αγάπη του λαού, ανέβηκε πάλι στον άμβονα και φώναξε: «Αν θέλετε να μείνω στη θέση που ανάξια κατέχω, θα κάνετε ό,τι σας είπω». Πρόσταξε να κλειστούν αμέσως οι πόρτες της εκκλησίας και να μείνει μόνο μια μικρή έξοδος. Έπεσε κατάχαμα μπροστά σε αυτή και είπε δυνατά στο εκκλησίασμα για να τον ακούσουν όλοι: «Δεν θα έχει μέρος με το Θεό όποιος δεν με πατήσει προτού βγει από εδώ». Οι χριστιανοί, για να μην χάσουν τον επίσκοπό τους, υπήκουσαν. Ένας-ένας που έβγαινε πατούσε από πάνω του. Όταν πέρασε και ο τελευταίος, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέγει: «Για τη μεγάλη του ταπείνωση συγχωρήθηκε η αμαρτία του». «Είδα κάποτε», έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, «απλωμένες στη γη όλες τις παγίδες του διαβόλου και τρόμαξα. Ποιος τάχα μπορεί να τις ξεφύγει», έλεγα στενάζοντας. Άκουσα τότε μυστηριώδη φωνή να μου αποκρίνεται: «Ο ταπεινόφρον». Νέος μοναχός ακόμη, ο Αβάς Ποιμήν, ζήτησε να μάθει από τον Μέγαν Αντώνιο τι έπρεπε να κάνει για να βρει τη σωτηρία του. «Να παραδέχεσαι τα σφάλματά σου με συντριμμένη καρδιά», του αποκρίθηκε ο πατήρ των πατέρων, «και να ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό.
να υπομένεις επίσης καρτερικά τους πειρασμούς που σου συμβαίνουν και να είσαι βέβαιος πως θα σωθείς. Βρήκαν κάποτε τον Όσιο Αρσένιο μεγάλη πειρασμή. Μια μέρα τον άκουσαν οι αδελφοί να προσεύχεται με αυτά τα λόγια: «Θεέ μου, τολμώ ανάξιος να σε παρακαλέσω να μην με αφήσεις μόνο σε τόση θλίψη. Αναγνωρίζω πως δεν έχω κάνει στη ζωή μου τίποτε που να σε έχει ευχαριστήσει, αλλά η άπειρη ευσπλαχνία σου μπορεί να με βοηθήσει να βάλω αρχή». Ένας φιλόπονος νέος περπατούσε νηστικό στην έρημο αρκετές ημέρες για να συναντήσει τον αβά Αμμόη να τον συμβουλευθεί. Ο γέροντας τον κράτησε κοντά του μια ολόκληρη εβδομάδα, αλλά δεν του είπε τίποτε στο διάστημα αυτό. Όταν πια ο νέος ετοιμάστηκε να φύγει, τον συνόδεψε ως την πόρτα ο αγαθός αβάς και τότε του είπε αυτά τα λόγια: «Οι αμαρτίες μου, παιδί μου, έχουν γίνει ψηλό τείχος που με χωρίζει από το Θεό». Ο ευσεβής νέος ευχαρίστησε τον Άγιο Γέροντα και έφυγε ωφελημένος από τη μεγάλη του ταπείνωση. Η θυγατέρα κάποιου πλουσίου στην Αλεξάνδρεια κυριεύτηκε ξαφνικά από πονηρό πνεύμα και βασανιζόταν σκληρά. Ο πατέρας της ξόδεψε πολλά χρήματα για να την κάνει καλά, ανώφελα όμως. Η κατάσταση της νέας όλο και χειροτέρευε. Κάποτε έμαθε πως ένας ερημίτης που ασκήτευε πάνω στο βουνό είχε από το Θεό το χάρισμα να διώχνει τα δαιμόνια. Του είπαν όμως πως ήταν τόσο ταπεινός που ποτέ δεν θα δεχόταν να κάνει μια τέτοια θεραπεία. Έπρεπε λοιπόν να βρει κάποια άλλη πρόφαση ο άρχοντας για να τον φέρει στο σπίτι του. Μια μέρα κατέβηκε στην πόλη ο ερημίτης να πουλήσει τα πανέρια του. Ο πατέρας της κόρης έστειλε έναν υπηρέτη να αγοράσει μερικά και να τον προσκαλέσει στο σπίτι για να πληρωθεί. Ανύποπτος εκείνος πήγε. Μόλις όμως πάτησε μέσα το πόδι του, η δαιμονισμένη που ήταν κρυμμένη πίσω από την πόρτα όρμησε πάνω του και του έδωσε ένα δυνατό μπάτσο στο πρόσωπο. Ο Άγιος Ερημίτης, χωρίς να χάσει καθόλου την ηρεμία του, έστρεψε ταπεινά και το άλλο μέρος, εκτελώντας έτσι την εντολή του Κυρίου. Τότε έγινε αυτό το ξαφνικό. Το δαιμόνιο άρχισε να σπαράζει άγρια και να βγάζει απελπιστικές κραυγές. «Ω βία, φεύγω, δεν μπορώ να μείνω πια, με διώχνει η εντολή του Χριστού». Με τα λόγια αυτά ελευθέρωσε το βασανισμένο πλάσμα. Ολόκληρη η οικογένεια μαζί με την κόρη που βρήκε πια τα λογικά της δόξασαν το Θεό για το μεγάλο θαύμα που είδαν με τα μάτια τους και ζήτησαν τον Άγιο Γέροντα για να τον ευχαριστήσουν. Εκείνος όμως, αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, είχε κιόλας εξαφανιστεί. Όταν οι πατέρες στην έρημο πληροφορήθηκαν τα γεγονότα, έλεγαν μεταξύ τους πως τίποτε άλλο δεν καταβάλει την υπερηφάνεια του διαβόλου όσο η ταπεινοσύνη και η υποταγή στις θείες εντολές. Ομολογούσε συχνά στους συνασκητές του ο αβάς Καρίων πως είχε κοπιάσει πολύ περισσότερο από το γιο του Ζαχαρία στην άσκηση, μα δεν είχε κατορθώσει ακόμη να φτάσει στα μέτρα εκείνου που τον στόλιζαν δύο μεγάλες αρετές, η ταπεινοφροσύνη και η σιωπή. Όταν ο Ζαχαρίας ήταν ακόμη πολύ νέος, σχεδόν παιδί, μια νύχτα που προσήφιε το έπεσε σε έκσταση και είδε θεία οπτασία. Την άλλη μέρα το φανέρωσε στον πατέρα του. Εκείνος όμως, σαν πρακτικός που ήταν, τον μάλωσε και τον αποπήρε, λέγοντάς του πως όλα αυτά ήσαν πλάνη και φαντασία δαιμονική. Αλλά ο νέος εξακολουθούσε να γίνεται πιο θερμός στην προσευχή και να δέχεται θείες αποκαλύψεις. Αφού όμως ο πατέρας του δεν ήθελε με κανένα τρόπο να τον ακούσει, αποφάσισε να τα εμπιστευθεί στον αβά Ποιμένα. Ο Όσιος τον άκουσε με προσοχή και βλέποντάς τον να φλέγεται από θεϊκό έρωτα, κατάλαβε πως τον είχε επισκεφθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, αλλά για μεγαλύτερη ασφάλεια τον έστειλε να συμβουλευτεί πιο έμπειρος αυτά γέροντα. Ο Ζαχαρίας έκανε όπως του είπε ο αβάς Ποιμήν. Προτού προλάβει όμως να εξομολογηθεί, ο γέροντας εκείνος του φανέρωσε τους λογισμούς του. «Σε έχει επισκεφθεί η Θεία Χάρις, τέκνον μου», του είπε.
Γύρισε όμως πίσω στον πατέρα σου και να υποτάσσεσαι ταπεινά σε αυτόν για να παραμείνει στην καρδιά σου. Ο νέος ακολούθησε πιστά την υπόδειξη του Αγίου και ωφελήθηκε. Κάποτε ρώτησε ο Αββάς Μωυσής τον νεαρό Ζαχαρία: «Τι να κάνω, παιδί μου, για να σωθώ?» «Εμένα τον ανίδεο ρωτάς, Αββά?» του είπε εκείνος συνεσταλμένος. «Πίστεψέ με, αδελφέ, είδα το Πνεύμα το Άγιο να σε πισκιάζει και αυτό με αναγκάζει να σε συμβουλευτώ», αποκρίθηκε ο γέροντας. Ο Ζαχαρίας τότε έβγαλε από το κεφάλι του τον καλογερικό σκούφο του, τον πέταξε κατά γης και άρχισε να τον ποδοπατά λέγοντας: «Αν ο καλόγερος δεν ποδοπατηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, Αββά, δεν βρίσκει σωτηρία». Ο Θεός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο εκείνο άγγελο. Στις τελευταίες του στιγμές τον είχαν περικυκλώσει πολλοί από τους μεγάλους πατέρες της Κήτης. Ανάμεσά τους ήσαν ο Αββάς Ισίδωρος ο πρεσβύτερος, ο Όσιος Ποιμήν και ο Μωυσής ο Αιθίωπς, που είχε στενό πνευματικό σύνδεσμο με τον μακάριο Ζαχαρία. Ο ετοιμοθάνατος είχε υψώσει τα μάτια στον ουρανό. Ήταν φανερό πως έβλεπε μόνο τον άειλο κόσμο. «Τι κοιτάζεις τόσο επίμονα τέκνον?» τον ρωτούσε κάθε τόσο ο Αββάς Μωυσής, που μόλις μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα για τη στέρηση του μικρού του φίλου. «Δεν είναι προτιμότερο να σωπαίνω, Αββά?» ψιθύρισε εκείνος. «Ναι, παιδί μου, εσύ πάντα προτιμούσες την ταπεινή σιωπή». Όταν πια ξεψύχησε, το πρόσωπό του άστραψε, λες και έβλεπες μορφή αγγέλου. Τότε ο Αββάς Ισίδωρος, που στεκόταν αμίλητος παράμερα, σήκωσε τα δακρυσμένα μάτια του στον ουρανό και ψιθύρισε: «Εφραίνου τέκνων Ζαχαρία, ανοίγονται τώρα για σένα οι πύλες της αιωνιότητας». Ξεκίνησε κάποτε να πάει να επισκεφθεί τους ασκητές της Νητρίας ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας Θεόφιλος. Στο δρόμο του συνάντησε ένα γέροντα ασκητή. «Τι κέρδισες, Αββά, ζώντας αυτή τη μοναξιά?» ρώτησε ο Πατριάρχης. «Γνώρισα καλά τον εαυτό μου», αποκρίθηκε ο γέροντας, «και έμαθα να τον μέμφωμαι. Μεγαλύτερο κέρδος από αυτό είναι αδύνατο να αποκτήσει στη ζωή του άνθρωπος», παραδέχτηκε ο Πατριάρχης. Σαν έφτασε στη σκήτη, βγήκαν οι πατέρες να τον υποδεχτούν και ο καθένας έβρισκε κάποιο καλό λόγο να του είπε. Μόνο Όσιος Παμβός στεκόταν παράμερα αμίλητος. «Δεν θα πεις κι εσύ τίποτα στον Πατριάρχη για να τον ωφελήσεις?» τον ρώτησαν οι γέροντες. «Αν δεν ωφεληθεί από τη σιωπή μου, αδελφή, ούτε ο λόγος μου πρόκειται να τον ωφελήσει», αποκρίθηκε ο σοφός πατήρ. «Αρχή σωτηρίας του ανθρώπου», γράφει ο Ευάγριος, «είναι η ακριβής γνώσης του εαυτού του». Κάθισε κάποτε να φάγει με τους αδελφούς ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης και πρόσεξε πως έπιναν νερό χωρίς να υπούν προηγουμένως το ευλόγησον, όπως ήταν παλιά συνήθειες τους μοναχούς. Αναστέναξε τότε βαθιά ο γέροντας και είπε: «Έχασαν οι σημερινοί καλόγεροι την ευγένειά τους». Ρώτησε κάποιος αδελφός τον ίδιο Αββά Θεόδωρο τι έπρεπε να κάνει για να τηρεί πάντοτε τις θείες εντολές. «Την ίδια ακριβώς επιθυμία είχε και ο συνασκητής μου, Αββάς Θεονάς», αποκρίθηκε ο γέροντας, «και άκουσε τι έκανε. Πήγε στο φούρνο ένα πρωί να ψήσει τα ψωμιά του. Μόλις τα έβγαζε ζεστά-ζεστά, έτυχε να περάσουν από εκεί μερικοί ζητιάνοι. Χωρίς δισταγμό, ο Αββάς Θεονάς τους τα μοίρασε όλα. Γυρίζοντας το κελί του, βρήκε άλλους στο δρόμο και επειδή δεν είχε άλλα ψωμιά, τους έδωσε τα καλάθια. Πιο πέρα συνάντησε κάποιο γυμνό και τον λυπήθηκε. Έβγαλε αμέσως τα ρούχα του και τον έντυσε. Φτάνοντας ο ίδιος γυμνός στο κελί του, μεμφόταν πάλι τον εαυτό του και έλεγε: «Αλίμονό μου, ποτέ δεν τη ρώτησε εντολές του Θεού». Κάποιος άλλος αδελφός πήγε στενοχωρημένος στον Αββά Θεόδωρο. «Βοήθησε με, Πάτερ», τον παρακάλεσε, «χάνεται η ψυχή μου».
Ο γέροντας κούνησε λυπημένος το κεφάλι του. «Εγώ ίδιος, παιδί μου, κινδυνεύω», του είπε, «και συγκυρεύεις από μένα ενίσχυση». Η ταπεινοσύνη του όμως ήταν αρκετή να ωφελήσει τον αδελφό. Η Οσία Θεοδώρα συνήθιζε να λέγει στις μαθήτριες πολύ συχνά πως ούτε η μεγάλη άσκηση, ούτε ο υπερβολικός κόπος, ούτε οποιαδήποτε άλλη κακοπάθεια μπορεί να σώσει τον άνθρωπο όσο η αληθινή ταπεινοφροσύνη της καρδιάς. Διηγείται και το ακόλουθο ανέκδοτο. Κάποιος ερημίτης είχε χάρισμα από το Θεό να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Μια φορά ζήτησε να μάθει τι φοβούνται περισσότερο και αναγκάζονται να φεύγουν. «Μήπως τη νηστεία?» ρώτησε ένα από αυτά. «Εμείς», αποκρίθηκε εκείνο, «ούτε τρώμε, ούτε πίνουμε ποτέ». «Την αγρυπνία τότε?» «Εμείς δεν κοιμόμεθα καθόλου». «Τη φυγή του κόσμου?» Το δαιμόνιο γέλασε περιφρονητικά. «Σπουδαίο πράγμα τάχα. Εμείς περνάμε τον περισσότερο καιρό μας τριγυρίζοντας τις ερημιές. Σε εξορκίζω να ομολογήσεις τι είναι εκείνο που μπορεί να σας δαμάσει», επέμενε ο γέροντας. Το πονηρό πνεύμα, αναγκασμένο από υπερκόσμια δύναμη, βιάστηκε να απαντήσει. «Η ταπείνωση που δεν μπορούμε ποτέ να αποκτήσουμε». Ψηλότερα από όλες τις αρετές, συνήθιζε να λέγει ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, στέκονται ο φόβος του Θεού και η ταπεινοφροσύνη. Κάποτε ρώτησε έναν από τους επισκέπτες του ποιος νόμιζε πως πούλησε τον Ιωσήφ. «Τα αδέλφια του», αποκρίθηκε εκείνος. «Όχι», είπε ο γέροντας, «η μεγάλη ταπεινοφροσύνη. Δεν μπορούσε τάχα τη στιγμή που τον πουλούσαν να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει πως είναι αδελφός τους? Σώπασε όμως και άφησε να τον δώσουν στους εμπόρους. Αυτή την ταπείνωση τον έκανε άφτα στην Αίγυπτο». Άλλοτε πάλι έλεγε, «Τι ανόητοι που είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πετάμε μακριά το ελαφρότερο φορτίο, την παραδοχή του λάθους μας και το συγχώρησέ με, και φορτωνόμαστε το πιο βαρύ, τη δικαιολογία». Ο ίδιος ο Αββάς Ιωάννης ήταν τόσο ταπεινός που οι πατέρες της Κήτης συνήθιζαν να λένε γι' αυτόν: «Ο Κολοβός με την ταπεινοφροσύνη του έχει κρεμάσει τη Σκήτη ολόκληρη στο μικρό του δαχτυλάκι». Να τι λέγει για το θέμα αυτό και ο Αββάς Ιωάννης ο Θηβαίος. Πριν από όλες τις αρετές, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να αποκτήσει ταπεινοφροσύνη. Αυτήν υπέδειξε πρώτα απ' όλα ο θείος διδάσκαλος. «Μακάρι η πτωχή το πνεύμα», τι μας είπε, «ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Ποιους ονομάζει πτωχούς το πνεύμα τη? Τους ταπεινόφρονες βεβαίως. Όσο πιο πολύ πλησιάζει τον Θεόν ο άνθρωπος, τόσο πιο ελεηνό νιώθει τον εαυτό του, έλεγε και ο Αββάς Ματώης. Ο προφήτης Ισαΐας, όταν αξιώθηκε να ειδεί τον Κύριο της δόξης, ονόμασε τον εαυτό του ταλέπορο και ακάθαρτο. Άλλη φορά πάλι έλεγε στους αδελφούς, «Όταν ήμουν πιο νέος, περνούσε πότε πότε από το μυαλό μου η σκέψη πως έκανα κάτι το αξιόλογο. Τώρα που γέρασα βλέπω πως δεν έχω κάνει τίποτε που να αξίζει». Πως κατόρθωσαν μερικοί από τους παλαιούς πατέρες να ξεπεράσουν και αυτοί ακόμη τη θεία εντολή Αβά, ρώτησε κάποιος αδελφός. «Ακούμε έφνης πως αγαπούσαν τους εχθρούς τους περισσότερο από τον εαυτό τους». «Αλίμονο σε μένα το δυστυχεί», είπε τότε αναστενάζοντας ο Αββάς Ματώης. «Ούτε εκείνους που με αγαπούν δεν αγαπώσαν τον εαυτό μου». Πήγε κάποτε να ειδεί τον Αββά Ματώη ο Αββάς Ιάκωβος και του είπε πως σκόπευε να επισκεφθεί και να συνομιλήσει με όλους τους πατέρας εκείνη την έρημο. «Χαιρέτησέ μου τον Αββά Ιωάννη», του παρήγγειλε ο γέροντας. Σαν έφτασε στον Αββά Ιωάννη, ο Αββάς Ιάκωβος του έδωσε τους χαιρετισμούς του Αββά Ματώη. «Ο Ματώης», είπε εκείνος ευχαριστημένος, «είναι πραγματικά άδωλος Ισραηλίτης». Ύστερα από αρκετό καιρό ξαναπέρασε από τον Αββά Ματώη ο Αββάς Ιάκωβος και του είπε τα λόγια που είχε πει για αυτόν ο Αββάς Ιωάννης. «Δε μου αξίζει τέτοιος έπαινος», αποκρίθηκε ταπεινά εκείνος, «αλλά μάθε τούτο, αδελφέ. Όταν ο άνθρωπος τιμά των πλησίων του πιο πολύ από τον εαυτό του, έχει φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής». Συμβουλεύοντας κάποτε έναν αδελφό, ο Αββάς Ματώης του έλεγε,
δύο πράγματα ζήτησε από το Θεό τέκνον μου με θερμή προσευχή: να σου χαρίσει το σωτήριο πένθος για να θυμάσαι διαρκώς τις αμαρτίες σου και να βάλει ταπείνωση στην καρδιά σου, να νιώθεις τον εαυτό σου χειρότερο από όλους τους ανθρώπους και να μην κατακρίνεις ποτέ άλλον. Απόφευγε την καταραμένη παρησία και περιόριζε όσο μπορείς τη γλώσσα σου. Μη φιλονικείς τις συζητήσεις. Αν ο συνομιλητής σου λέγει πράγματα σωστά, συμφώνησε μαζί του. Αν όχι, μη αντιλογήσεις. Πες του μόνο, εσύ ξέρεις, αδελφέ. Αυτά όλα είναι γνωρίσματα της ταπεινοφροσύνης. Ο σκύλος μου, έλεγε κάποτε ο αβάς Ισίδωρος, βρίσκεται σε πιο πλεονεκτική θέση από μένα, γιατί και αγάπη έχει και απολογία για τις πράξεις του δεν έχει να δώσει. Κάποιος αδελφός ζήτησε να μάθει τι είναι η αυτοεξουθένωσης. Το να θεωρείς τον εαυτό σου, του εξήγησε ο αβάς Σαλόνιος, χειρότερο από τα άλογα ζώα που έχουν το πλεονέκτημα να μην λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Έλεγε ο Όσιος Ποιμήν για τον αβά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, πως περνούσε το περισσότερο μέρος της ημέρας του σκυμμένος πάνω στο εργόχειρό του. Οι αδελφοί τον παρακαλούσαν να μην βασανίζει τόσο το γερασμένο σώμα του. «Αν με πιάσουν και με κάψουν ζωντανό», τους έλεγε εκείνος, «και σκορπίσουν τη σκόνη μου στους τέσσερις ανέμους, δεν θα είναι σπουδαία θυσία μπροστά σε εκείνη την απέραντη που έκανε για μένα ο Υιός του Θεού». Καμιά φορά τον πολεμούσε ο λογισμός του να καυχηθεί για κάποια του αρετή. Τότε ο μακάριος Ισίδωρος έλεγε στον εαυτό του: «Μήπως νομίζεις πως έγινες κανένας μέγας Αντώνιος ή καν ίδιος με τον αβά Παμβό ή με τους άλλους πατέρες που ευαρέστησαν στο Θεό?» Όταν πάλι ο διάβολος δοκίμαζε να τον οίξει στη μικροψυχία και του ψιθύριζε στη διάνοια πως παρόλους του τους κόπους δεν επρόκειτο να σωθεί αλλά θα καταδικαζόταν στην αιώνια κόλαση, εκείνος του αποκρινόταν με θυμό: «Και στην κόλαση να πάω, κάτω από τα πόδια μου θα σε έχω, διάβολε!» Όταν μάθει ο άνθρωπος να μέμφεται τον εαυτό του, όπου και αν βρεθεί, έχει δύναμη να υπομένει, έλεγε συχνά ο Όσιος Ποιμήν. Και άλλοτε πάλι: «Για να νιώσει καλά το γραφικό ρητό, πάντα καθαρά της καθαρής, πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος τον εαυτό του χειρότερο από όλα τα κτίσματα. Πώς μπορώ να νιώσω τον εαυτό μου χειρότερο από το φωνιά?» ρώτησε κάποιος αδελφός. «Όταν υπείς το λογισμό σου», εξήγησε ο γέρον, «πως αυτός έκανε μόνο αυτή την αμαρτία, ενώ εγώ σκοτώνω κάθε μέρα συνανθρώπους μου με την προαίρεση». Όποιος έχει μάθει να κατηγορεί τον εαυτό του, λέγει και ο αβάς Ανούβ, βρίσκει εύκολα δικαιολογίες για τα σφάλματα του άλλου. Ομολογούσαν οι πατέρες την ταπεινότητα του αβά Ποιμένος σ' όλη του τη συμπεριφορά. Όταν έφυνης συζητούσε με τους γέροντες, ποτέ δεν υποστήριζε τη δική του γνώμη. Υποχωρούσε και πενούσε τη γνώμη των άλλων. Τους αδελφούς που πήγαιναν να τον συμβουλευτούν, τους έστελνε πρώτα στο μεγαλύτερο αδελφό του, τον αβά Ανούβ. Εκείνος πάλι τους ξανάστελνε πίσω στον αβά Ποιμένα, λέγοντάς τους πως εκείνον έχει δώσει ο Θεός το χάρισμα να ξεκουράζει τις ψυχές. Μπροστά στο μεγαλύτερο του αδελφό δεν άνοιγε ποτέ το στόμα του αβάς Ποιμήν να μιλήσει σε άνθρωπο. Στεκόταν παράμερα με σκυμμένο το κεφάλι από συστολή και σεβασμό. «Από τούτο διακρίνεις το δυνατό χαρακτήρα του ανθρώπου», έλεγε ο Όσιος Αντώνιος, «όταν παραδέχεται τα σφάλματά του και υπομένει ως την τελευταία του πνοή τους πειρασμούς που τον βρίσκουν». Άλλοτε πάλι έλεγε με στεναγμό: «Όλες οι αρετές μπήκαν σε τούτη την καλύβα εκτός από μία, αλλά χωρίς αυτή πώς να προκόψω δυστυχής?» «Ποια είναι αυτή, αβά?» ρωτούσαν οι αδελφοί. «Η αυτομεμψία», αποκρινόταν ο μέγας πατήρ. «Στον τόπο που θα καταδικαστεί ο διάβολος θα πάω κι εγώ», έλεγε ταπεινώνοντας τον εαυτό του Όσιος Ποιμήν. Και άλλη φορά: «Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ταπεινοφροσύνη και φόβο Θεού, όπως και από τον αέρα που αναπνέει.
σε άλλη πάλι περίσταση. Τα πιο χρήσιμα εργαλεία της ψυχής είναι η ταπεινοφροσύνη, η αυτοεξουθένωση και η περιφρόνηση του ιδίου θελήματος. «Δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα του διδασκάλου σου, Αβά?» ερώτησε κάποτε ένας αδελφός τον Αβά Σισόη, το μαθητή του μεγάλου Αντωνίου. «Αν είχα ένα μόνο λογισμό του Αντωνίου τέκνων μου, θα ήμουν όλος φλόγα», αποκρίθηκε ταπεινά ο Όσιος. Έτρωγαν κάποτε μαζί σε κοινό τραπέζι όλοι οι γέροντες της Κήτης. Ο Αβάς Αλώνιος, σαν νεότερος που ήταν, στεκόταν και τους υπηρετούσε. Οι πατέρες είπαν γι' αυτόν λόγια επενετικά. Εκείνος έσκυψε το κεφάλι ταπεινά, χωρίς να αποκριθεί καθόλου. «Γιατί δεν μίλησες, Αβά, όταν σε γκομίαζαν οι γέροντες?» τον ρώτησε ύστερα κάποιος αδελφός που έτυχε να βρίσκεται μπροστά. «Αν μιλούσα, θα έδειχνα πως δέχτηκα τον έπαινο», αποκρίθηκε εκείνος, «ενώ στην πραγματικότητα τον αποστρέφεται η ψυχή μου. Η ταπεινοφροσύνη είναι η γη που πρόσταξε ο Θεός να γίνεται η θυσία», έλεγε Όσιος ποιμήν. Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Αβά Ποιμένα να τον διδάξει πως να ησυχάζει στο κελί του. «Εγώ, παιδί μου», του είπε ο Όσιος, «στην ησυχία του κελιού μου εξετάζω καλά τον εαυτό μου και βρίσκω πως είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, βυθισμένος μέχρι το λαιμό στο βούρκο της ασωτείας και φορτωμένος δυσβάστακτο βάρος. Γι' αυτό δεν πάβω να φωνάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου στον πανηκτήρμονα Θεό. Κύριε, ελέησε». Είχε κατορθώσει τον τελευταίο καιρό να έχει διαρκώς το νου του στο Θεό. «Αυτό, παιδί μου», το αποκρίθηκε ο διακριτικός γέροντας, «ούτε μεγάλο κατόρθωμα, ούτε δικό σου είναι, αλλά της Θείας Χάριτος. Μεγάλο πράγμα είναι να νιώθεις τον εαυτό σου χειρότερο από όλους τους ανθρώπους. Αυτό λέγεται ταπεινοφροσύνη». Περαστικός από την καλύβα κάποιου αναχωρητή, ο Όσιος